Jeff, how you feeling? Γραφικό παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε νησίνα, λεπτές προσχωσιγενείς λουρίδες της γης αγκαλιάζουν τη λιμνοθάλασσα Λογαρού και συνδέουν την Κορονησία με το σώμα του νομού. Προσφέρεται για ήσυχες οικογενειακές διακοπές κοντά στον όμορφο υδρότοπο του Αμβρακικού κόλπου. Στο λιμάνι της Κορονησίας δένουν βάρκες και αλιευτικά. Το χωριό φημίζεται για τις ψαροταβέρνες του που σερβίρουν τσιμπούρες, κεφάλους και τις περίφημες γαρίδες Αμβρακικού. Στην ευρύτερη περιοχή είναι αναπτυγμένη ικτιοκαλλιέργεια. Η Κορονησία έχει 192 κατοίκους και απέχει 26 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ πέρα οι πληροφορίες που έχουμε για τα μαγαζιά είναι λίγο συγκεκριμένες. Άλλο μας είπε ότι είναι μία, άλλο μας είπε ότι είναι δύο-τρία μαγαζιά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κατόπιν επικοινωνία που είχαμε με ένα γραφείο εδώ πέρα συνάδελφο, μας υπέδειξε ένα από αυτά. Τώρα μας πει πώς λέγεται από εσένα, τώρα δεν πρέπει να μας πει όπως λέγεται, το ξέρω εγώ. Εάν τώρα είναι κι άλλο μαγαζί και βλέπει κάποιος ότι δεν τον εξυπηρετεί απόλυτα αυτό που λέμε εμείς να πάμε, δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Εμείς κάπου έχουμε κάνει μία προεργασία, με τυχόν επειδή είναι μικρό το μέρος, τελικά είναι και Κυριακή και αυτές οι μέρες, πώς ψάχνουμε στη συνέχεια για φαγητό και έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό το μαγαζί που θέλουμε να πάμε. Απλά και μόνο κάνουμε μία προεργασία από πληροφορίες από συνάδελφο για να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ.